Η μάνα μας ήταν τραγουδίστρια. Από ιταλικά μέχρι ελληνικά, λαϊκά. Η Αθήνα, χαμογέλασε. Από αυτήν πήρε και ο Οδυσσέας. Δεν σου είχα πει να μην έρθεις Αθήνα. Ήρθα. Αυτή έτσι κι αλλιώς δεν φαινόμαστε Αλβάνοι, μωρέ. Ναι, αλλά εσύ φαίνεσαι πούστης και αυτό παίζει να είναι και χειρότερο. Λίγο πριν πεθάνει η μαμά, μου έμαθε πως ο ακατανόμος το ζει. Έχει κάνει και λεφτά, ε. Ντάνι Χαρόε, νου και ζεις τον παπά, δικιώδε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ρε. Ότι πάμε να φύγουμε, έλα, είναι κατάλληλη στιγμή, ρε. Και μετά θα πάμε και στον ακατανόμος, να του πάρουμε λεφτά και την ηθαγένεια, ρε. Μαλάκα, ρουμόρε. Πού το έχεις, ρε. Δεν το πιστεύω. Καλά, Οδυσσέα. Εσύ δεν το θυμάσαι καθόλου. Εγώ το θυμάμαι λίγο. Πώς να λέω τα δύο χρόνια στις κατώ. Ο άντρας σας, ο Λευτέρης Χριστόπουλος, είναι ο πατέρας μου. Ο βιολογικός που λένε. Αυτός είναι, ρε, ότι αυτός είναι! Όχι, λέγε, το είπες ή δεν το είπες. Λέγε, το είπες, γιατί εγώ περίμενα. Μίλα! Μίλα, ρε μαλακα, μίλα! Από εκ στο σπίτι, ρε.